Λοιπόν, γεια σα, Greek PC Freaks. Στο σημερινό βίντεο θα σα δείξουμε τρία απλά βήματα πώ να κάνετε πιο γρήγορο τον υπολογιστή σα. Πρώτον, πρέπει να βλέπετε τι έχει ο υπολογιστή σα. Πάμε στην έναρξη. Πατάμε και γράφουμε. Πίνακα ελέγχου αν το έτσι, ελληνικά ή control panel. Και πάλι το βγάζει αν είναι ακόμα ελληνικά. Και πάμε πίνακα ελέγχου. Πατάμε εδώ προβολή ανά κατηγορία ώστε να το βρίσκεται. Ή αλλιώ, άμα το έχετε μεγάλη κονίδια, ξέρω εγώ, πάτε εκεί στην μπαταρία που λέει επιλογέ παροχή ενέργεια. Ή αλλιώ ανακατηγορία, πάμε εδώ πέρα, μπλα 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 μπλα. Και γράφουμε δεξιά πάνω power. Επιλογέ παροχή ενέργεια. Πατάμε την μπαταρία λοιπόν. Και έχουμε εξισορρόπηση, υψηλέ επιδόσει κτλ. Διαλέγουμε το υψηλέ επιδόσει. Αυτό κάνει τον επεξεργαστή να κάνει λιγότερο overclock, να μην σβήνει τόσο συχνά η οθόνη και πατάμε αλλαγή ρυθμίσεων σχεδίου. Κάθε ποτέ θέλετε να σβήνει αυτόματα η οθόνη αν δεν κάνετε τίποτα, αν δεν κουνάτε ποντίκι, αν βλέπετε βίντεο α πούμε σε εγώ και full screen, μπορείτε να το βάλετε και ποτέ. Επίσης πατάμε αλλαγή ρυθμίσεων παροχής ενέργειας για προχωρημένους και μας πετάει αυτό το παραθυράκι ακόμα εδώ, επιλογές λειτουργίας και έχουμε απενεργοποίηση σκληρού δίσκου μετά από 20 λεπτά. Για internet explorer δεν μας νοιάζει, οθόνη δεν μας νοιάζει, αναστολή λειτουργίας άμα θέλετε να σβήνει αυτόματα ή άμα θέλετε κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις ε, μπορείτε να την πειράξετε αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο ας πούμε άμα είχατε κάτι συγκεκριμένο πιο παλιά να πνευκοποιήσει οθόνε, μετά από 5 λεπτά να ορίσει αυτό μπορείς το χωρίς να μπει στο μενού υπομενού το ρυθμίσεις κατευθείαν Πρώτο βήμα ήταν αυτό λοιπόν, αριθμής παροχής ενέργειας. Δεύτερον, χρειαζόμαστε να κατεβάσουμε ένα προγραμματάκι. Θα μου πεις τώρα, κατεβάζεις πρόγραμμα για να κάνεις πιο γρήγορο κάτι, μάλλον δεν παίζει. Wise Registry Cleaner λέγεται. Μπαίνετε εδώ από wisecleaner.com, έχει μπλα μπλα αστεράκια. Διαλέγετε το Free Download. Μόλις κατέβει, το κάνετε εγκατάσταση. Δεν θα κάνω τώρα την εγκατάσταση, το έχω ήδη. Και μετά το ανοίγετε, είναι αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε. Με το μπλε κλειδί. Εδώ θα κάνετε δύο πράγματα, δεν θα ξαναχρειαστεί να κάνετε τίποτα. Πρώτα πάμε στο βελτίωση συστήματο και θα τα κάνετε όλα τικ. Πατάτε εδώ κάτω αριστερά που λέει επιλογή όλων και εφαρμογή βελτιστοποίηση. Εμένα είναι ήδη από την προηγούμενη φορά. Ωραία. Αν έχετε SSD ειδικά, έχει κάνει disable το hibernation για να μην χάνει καθόλου SSD. Ανασυγκρότηση Μητρώου όταν τελειώσει όλα αυτά θα την κάνετε αν θεωρεί αυτό ότι είναι κατάλληλο να κάνετε. Για παράδειγμα, πατάμε τώρα ανάλυση, γίνεται ας πρόμαυρη οθόνη για λίγο και μου λέει το μητρό σα δεν έχει κάτι πλεονάζον, ακόμη για να κάνει συμπίεση Μητρώου δηλαδή να κλείσουν όλοι οι ανοιχτοί υποφακέλοι, θα κερδίσει 0,43%. Αν είναι πάνω από 3% ή 4%, το καλό είναι να κάνετε μια φορά. Πάμε καθάριση με το πιο βασικό. Κάνουμε μια deep βάθος, σάρωση σε βάθο, deep scan. Συνήθω βρίσκει 520 προβλήματα ανά ημέρα, αλλά αυτά δεν είναι προβλήματα όλα, παιδιά. Κάποια είναι λάθο διαδρομέ software, δηλαδή προγράμματα που έχουν διαγραφεί και δεν έχουν σβηστεί καλά από τον υπολογιστή. Κάποια άλλα είναι, ε, ξέρω εγώ, είδη προγραμμάτων που δεν μπορεί να τα ανοίξει κανένα πρόγραμμα γιατί δεν έχει προεπιλεγμένο πρόγραμμα. Αλλά κοινώ α πούμε τα ActiveX components βλέπετε ας πούμε είναι κλειδιά, διάφορα κλειδιά που έχουν κατοχωρηθεί εγώ έχω σκεφτείτε τρεις σκληρούς δίσκους και αυτό το σύστημα είναι ποτέ δεν το έχω κάνει format απλά διαγράφω τα σκουπίδια μου και μετά τα ξαναφτιάχνω όποια προγράμματα θέλω να κρατήσω και τελειώνει αυτή τέλο πάντων η... αυτό το σκανάρι με το βαθύ που κάναμε και θα μα βρει κάποια αρχιάκια τα οποία θα διαγραφούν και ενδεχομένω να χρειαστεί να κάνετε και επανεκκίνηση στον υπολογιστή μια φορά Βλέπει τώρα 426 προβλήματα. Πατάμε καθάριστα. 5 δεν θα τα πειράξει καθόλου. Τι είπε μου βλέπετε α πούμε ότι μου βρήκε 4 προβλήματα με τα αρχή, APK που είναι για Android. database είναι αυτό. Και Nox δεν ξέρω τι είναι. Αλλά το βρήκε μέσα στα. Τέλο πάντων, το Nox είναι το emulator. Τώρα το θυμήθηκα. Ένα emulator που έχει κατεβάσει. Λοιπόν, αυτά ήταν. Τώρα στην επόμενη επανεκκίνηση θα είναι πιο γρήγορο ο Αλλά προτού κάνετε επανεκκίνηση πατάμε δεξί κλικ στην έναρξη διαχείριση εργασιών. Και τώρα πάμε στην καρτέλα πρώτη που λέει διαργασίε, επιδόσει δεύτερη, την εκκίνηση. Τέταρτη καρτέλα. Πατάμε εδώ που λέει κατάσταση για να δούμε τι ανοίγει κάθε φορά που ανοίγουμε τον υπολογιστή μα. Ό,τι λέει ενεργοποιημένο μα τρώει πόρου. Τώρα, πόσο επηρεάζει αυτό τον υπολογιστή σα, σα το λέει εδώ που λέει επίδραση εκκίνηση. Μέτρια, α πούμε, τρώει το, το Adobe CS6. Που δεν θέλω να ξεκινάει με κάθε κίνηση. Οπότε το πατάω. Απενεργοποίηση. Switchboard πάλι από την Adobe είναι. Βλέπουμε εκδότη. Και αυτό δεν το θέλω. Απενεργοποίηση. Windows Security Notification. Μου τρώει και αυτό λίγη κίνηση. Και δεν το θέλω. Οπότε το πενεργοποιώ και κάνω μόνος μου χειροκίνητα updates. Αν δω κάτι σημαντικό τι συμβαίνει. Java Updater. Δεν θέλω. Το πενεργοποιώ. Adobe Updater. Δεν θέλω. Το πενεργοποιώ. Real Tech High Definition Universal Service. Το θέλω. Είναι για, την, για τον ήχο που βγάζει η μητρική μου. Το κρατάω. Αβάστε το antivirus, antivirus μου. Το έχω κάνει να ξεκινάει με 5 δευτερόλεπτα καθυστέρηση ώστε να μην έχει επίδραση στην εκκίνηση, αλλά να έχει επίδραση μετά το startup. Οπότε ναι, το αφήνω ενεργοποιημένο το antivirus και το anydesk ανοίγει γιατί αναγκαστικά συνδέουμε στον υπολογιστή όσο κάνω mining. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάνω mining. Και μπαίνω από το κινητό μου πούμε, για να δω ότι όλα πάνε καλά και δεν έχει πέσει το hash rate κάτω από 20 MHz. Ε, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω ότι εν τέλει έμειναν ενεργοποιημένα μόνο τρία πραγματάκια που είναι το Antivirus, ο ήχος μου και το AnyDesk που εγώ το θέλω. Όλα τα άλλα τα θεωρώ ότι μπορώ να τα ανοίξω ό,τι στιγμή θέλω εγώ. Το Dragon Center θα ήταν καλό να το έχω και αυτό αν εκ το ελέγχει τα λέντε, αλλά τώρα τα έχω κλειστά για να μην τρώνε για αυτά ρεύμα για το mining. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.